Σάλο και πληθώρα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η πρωτοφανής δήλωση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Στάθη Παναγούλη, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ από το βήμα της Βουλής απείλησε τους υπουργούς και τους βουλευτές που ψήφισαν το μνημόνιο με λιτζάρισμα. Να παρακαλάτε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, που υπογράψατε τα μνημόνια, να περάσετε από ειδικό δικαστήριο. Κλείσε. Αυτό σας εύχομαι και εγώ προσωπικά. Το Προεδρείο τώρα. Παρά να βρείτε ορισμένοι από εσάς το τέλος του πρεσβευτή, τον είπα πριν λίγους μήνες στη Λιβύη. Καλή σας τύχη. Το Μέγαρο Μαξίμου καλεί τον Αλέξη Τσίπρα να διαγράψει το βουλευτή του, ενώ έντονες είναι οι αντιδράσεις από κόμματα, υπουργούς και βουλευτές. Μάλιστα και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ κρατούν αποστάσεις, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις Παναγούλη ατυχείς και προσωπικές. Χθες ο κύριος Τσίπρας προειδοποίησε και απείλησε τους επενδυτές να μην επενδύσουν στην Ελλάδα. Σήμερα φτάνει στη χειρότερη πολιτική του κατάντια, επιτρέποντας τον βουλευτή του Στάθη Παναγούλη να προσθέτει λιντσαρίσματα και φόνους που οδηγούν σε εμφύλιους πολέμους. Καλούμε τον κύριο Τσίπρα να διαγράψει άμεσα τον Στάθη Παναγούλη, διαφορετικά είναι βαριά υπόλογος απέναντι στην ελληνική κοινωνία. Παναγούλη, που καλείς να μας λιτζάρει ο λαός, ξέρουν πως είσαι στους κατάπτυστους βουλευτές που διεκδικούσαν τα 150.000 των δικαστών. Συμφωνεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τις επικίνδυνες απόψεις Παναγούλη περί λαϊκών εκτελέσεων μνημονιακών βουλευτών? Αν όχι, ας τον μαζέψει επιτέλους. Ένα 24ωρο πριν την κρίσιμη ψηφοφορία, Γιάννη Τσακίρη, είναι γνωστή η μάχη της αριθμητικής, η λεγόμενη, η μάχη των ψήφων. Ρίτσα, ο στόχος της κυβέρνησης σε αυτήν την κρίσιμη, στην αυριανή κρίσιμη ψηφοφορία για τον προϋπολογισμό είναι διπλός. Από τη μία πλευρά θέλει να στείλει μήνυμα, ξεκάθαρο θα λέγαμε μήνυμα στην Ευρώπη, ότι προχωρά κανονικά και αταλάντευτα στην εφαρμογή του πακέτου των μέτρων, στην εφαρμογή των δεσμεύσεων και των αποφάσεων που έχει πάρει η ελληνική κυβέρνηση. Και δεύτερον, επιζητά την ανάκτηση των πολιτικών αποθεμάτων. Θέλει δηλαδή να εξασφαλίσει πάνω από 165 θετικές ψήφους στον προϋπολογισμό. Να σου πω ότι στο Μαξίμου τα λογαριάζουν περίπου τα κουκιά στις 167 θετικές ψήφους. Εκεί υπολογίζει η κυβέρνηση αυτές τις ψήφους να αποσπάσει αύριο στην κρίσιμη ψηφοφορία. Από εκεί και πέρα, ο Αντώνης Σαμαράς θεωρεί κρίσιμη παράμετρο το μήνυμα της σταθερότητας που πρέπει να σταλεί, που πρέπει να εκπαιμφθεί και στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό, σε αυτές τις ιδιαίτερα κρίσιμες στιγμές, όπως βλέπουμε και από τις παλινοδίες των Ευρωπαίων εταίρων μας. Στο Μέγαρο Μαξίμου αξιολογούν ως θετικά ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα. Έχουμε μια δημοσκόπηση που δημοσιεύεται αύριο στο Βήμα της Κυριακής που έγινε από την Κάπα Research. Σε αυτή προηγείται ο ΣΥΡΙΖΑ στην πρόθεση ψήφου, ωστόσο οι πολίτες θεωρούν καταλληλότερη μια κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και καλύτερο για πρωθυπουργό τον Αντώνη Σαμαρά. Να σου πω ότι το 42,5% προτιμά μια συμμαχική κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία και τον Αντώνη Σαμαρά και το 37,6% μια συμμαχική κυβέρνηση με τον Αλέξη Τσίπρα και με κορμό τον ΣΥΡΙΖΑ. Στα ποσοστά τώρα των κομμάτων, ο ΣΥΡΙΖΑ προηγείται με 23,1%, ακολουθεί η Νέα Δημοκρατία με 20,4%, η Χρυσή Αυγή είναι τρίτο κόμμα με 10,4%, τέταρτο ακολουθεί το Πασόκ με 7,5%, οι Ανεξάρτητοι Έλληνες με 6,4%, το ΚΚΕ με 5,7% και στην τελευταία θέση με 4,6% είναι η Δημοκρατική Αριστερά. Ο Πρωθυπουργός, θα λέγαμε, σκέφτεται το επόμενο διάστημα να προχωρήσει σε ριζικό ανασχηματισμό με επίκεντρο την αποτελεσματικότητα. Αυτή θα είναι η βασική προϋπόθεση στην ατζέντα του Πρωθυπουργού, μόλις ολοκληρωθούν βεβαίως οι μάχοι του προϋπολογισμού, αλλά και η διαδικασία για την εκταμείευση της δόσης. Αυτά, όπως καταλαβαίνεις και εσύ, προέχουν. Πρώτος λόγος είναι να δοθεί στα πολιτικά στελέχη. Η Δημάρα, από ό,τι φαίνεται, πλέον συμφωνεί να μπει στην κυβέρνηση με πολιτικά στελέχη, ενώ και ο Ευάγγελος Βενιζέλος φαίνεται να συμφωνεί και προτείνει μάλιστα τον Γιάννη Μανιάτη και τον Φίλιππο Σαχινίδη για να πάρουν μέρος στο κυβερνητικό σχήμα. Δικαστική παρέμβαση στο ανώτατο επίπεδο προκαλεί το θέμα των προνομίων των εργαζομένων στη Βουλή και η προκλητική εξαίρεσή τους από μέτρα για μειώσεις μισθών και συντάξεων. Την ίδια ώρα, οι υπόλοιποι δημόσιοι υπάλληλοι δέχονται αρμαγεδόνα περικοπών. Ο Γενικός Επίτροπος Επικρατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, Διονύσης Λασκαράτος, ασκεί αναίρεση υπέρ του νόμου και εισηγείται στην ολομέλεια του ανώτατου δικαστηρίου την οριστική και πλήρη κατάργηση των όποιων προνομίων μισθολογικών και συνταξιοδοτικών διαθέτουν ως σήμερα οι υπάλληλοι της Βουλής
και οι συνταξιούχοι της. Όταν αναφέρεστε στους υπαλλήλους της Βουλής, και δεν θα το συζητήσω, επιμένω, να θεωρείτε και να γράφετε ότι είναι προνόμιο να έχει παιδικό σταθμό. Γιατί το κάνετε, για να εκπαιδεύσετε τον κόσμο να μην έχει παιδικό σταθμό πουθενά. Απάντηση για τους μισθούς τους αλλά και τις αντιδράσεις για την εκβιαστική ανταρσία τους κατά την ημέρα ψήφισης του νέου μνημονίου δίνουν οι υπάλληλοι της Βουλής. Δεν είμαστε golden boys, λένε. Επιμένουν όμως ότι δεν πρέπει να χάσουν τα προνόμια τους γιατί εκτελούν λειτουργήμα. Δεν ζητούμε να μας λυπηθούν, διότι πέραν του έργου μας εκτελούμε και λειτουργήμα. Όμως αυτό απέχει πολύ από το να δεχτούμε να γίνουμε αδιαμαρτύρητα τα εξυλαστήρια θύματα μιας κατάστασης για την οποία και εμείς, όπως και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι, δεν ευθυνόμαστε. Απέχει πολύ από το να μας εμφανίσουν ως golden boys του δημοσίου. Την ίδια στιγμή, ο Γενικός Επίτροπος του Ελεκτικού Συνεδρίου, με την ανέρεση υπέρ του νόμου, αποτρέπει ό,τι ήταν μέχρι σήμερα αποδεκτό για τους εργαζόμενους στη Βουλή και ζητά να μην διατηρηθεί καμία εξαίρεση σε μισθούς και συντάξεις, διότι κινούνται σε αντισυνταγματική κατεύθυνση. Αλλά και εδώ οι υπάλληλοι της Βουλής απαντούν προκλητικά και τονίζουν ότι ήδη έχουν δεχτεί τεράστιες μειώσεις και δεν είναι δυνατόν να δεχτούν και νέες. Συγκεκριμένα λένε ότι καταργήθηκαν για αυτούς τα επιδόματα άδειας και μηχανογράφησης, τα δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα, ο 15ος και 16ος μισθός, ενώ η μισθοδοσία τους μειώθηκε κατά 35,2%. Βέβαια δεν λένε τίποτα για τους συναδέλφους τους δημοσίους υπαλλήλους που έγιναν αποδέκτες όλων των νέων μειώσεων του τελευταίου μνημονίου. Όπως έχει δηλώσει ο κύριος Τουρνάρας, θα επαναφέρει την τροπολογία για την κατάργηση των προνομιούχων, συνταξιούχων και υπαλλήλων της Βουλής στο αμέσως προσεχές διάστημα.